Στους δρόμους βρέθηκαν για άλλη μια φορά οι εκπαιδευτικοί του ΠΑΜΕ Ξάνθης, διαμαρτυρώμενοι για την εργασιακή εφεδρεία και όλα τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, αφού, όπως επισημαίνουν, στόχος της κυβέρνησης και όσων συμφωνούν μαζί της είναι η ισοπαίδωση του λαού. Σήμερα εμείς οι εκπαιδευτικοί του ΠΑΜΕ εκπαιδευτικών απεργούμε ενάντια στην εργασιακή εφεδρεία του ΠΑΣΟ και της Νέας Δημοκρατίας, ενάντια στις μετατάξεις και των μειώσεων μισθών, ενάντια στο νέο πακέτο μέτρων που εξήγηλε η κυβέρνηση χθες και που βυθίζει ολοένα και πιο βαθιά χιλιάδες λαϊκές οικογένειες στη χρεοκοπία για να σωθεί το κεφάλαιο. Θα ήθελα να προσθέσω ότι είναι ένα τεράστιο ψέμα και μια ομοίη εκβίαση οι εξαγγελίες της κυβέρνησης ότι για το χρέος ευθύνεται όλος ο λαός, ότι όλοι μαζί τα φάγαμε, άρα όλοι μαζί πρέπει να πληρώσουμε. Είναι, ο στόχος τους είναι να παγιδεύσουν και να τρομοκρατήσουν το λαό, έτσι ώστε να δεχτεί πολύ πιο εύκολα τις επιλογές της άρχουσας τάξης, δηλαδή να πληρώσει την κρίση οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, η φτωχιά αγροτιά, οι μικροεπαγγελματίες, οι άνεργοι. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω το εξής, το ότι αυτό περί νομιμότητας και ανομίας, είναι σύμφωνα με την κυβέρνηση νόμιμο είναι ό,τι ψηφίζεται από μια κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή. Θα ήθελα να αλλάξω το ερώτημα και να ρωτήσω, είναι νόμιμο χιλιάδες οικογένειες να βυθίζονται ολοένα και περισσότερο στη φτώχεια και στην εξαθλίωση, να κατρακυλούν οι μισθοί στα 500 ευρώ, είναι νόμιμο να μην υπάρχουν βιβλία στα σχολεία για τους μαθητές, να βάζουν ολοένα και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη οι οικογένειες να καλύψουν τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων, είναι όλα νόμιμα αυτά να ξεριζώνονται δυνάμεις παραγωγικές μέσα από την παραγωγή. Κλείνοντας, η κυρία Καραγιαννίδου κάλεσε όλους τους ξανθιώτες να αντισταθούν δυναμικά στα νέα μέτρα της κυβέρνησης και φυσικά να μην πληρώσουν την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης για την οποία έχουν σταλεί στους περισσότερους στα ειδοποιητήρια, τονίζοντας παράλληλα ότι η σωτηρία της χώρας σημαίνει σωτηρία του λαού της.